θα συνδεθούμε με, τον, με το γήπεδο του Κουρσόνα, τον συνάδελφο τον Μανώλη Βαρδαλαχάκη. Θα του δώσουμε τη σκητάλη καθώς έχει μαζί του καλεσμένους προκειμένου να αναφερθούν σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση. Μανώλη καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία, κυρίε και κύριοι, και επειδή ξέρω ότι αρέσουν οι μαντινάδε, ιδιαίτερα στον πρόεδρο τη ΕΠΣ, τον κύριο Τζόρτζο Γλου, που είναι μαζί μα, μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο, Κρουσό, τον κύριο Μπουμάκη, και τον πρόεδρο τη Επιτροπή Κυπέλου, τον κύριο Βαγγέλη Πετούση, θα πω τη μαντινάδα που συζητούσαμε πριν λίγο: φαράγκι από τη μια μεριά, φαράγκι από την άλλη. Αέρα κρουσανιώτικο γέμισε το λιβάδι, και νομίζω ότι αυτό ο αέρα, ο κρουσανιώτικο και ο αέρα ο μαλευτιζιώτικο, πνέει αυτέ τι ημέρε έτσι όμορφα στο τοπικό ποδόσφαιρο με την διοργάνωση του πρώτου Final Four του Κυπέλου Έψη, μια διοργάνωση έτσι με μεγαλειώδη χαρακτήρα, μια εντυπωσιακή διοργάνωση, η οποία ήδη έχει στρέψει πάνω της τους προβολείς όχι μόνο του κριτικού, του Ιρακλήτικου Ποδοσφαίρου, αλλά και πανελληνίως το συζητάνε και ενώσει από την άλλη Ελλάδα, το πώς η Έψη καταφέρνει για άλλη μια φορά να εκπλήξει και μαζί με τον Δήμο Μαλεβιζίου με την περιφέρεια Κρήτη, με το χορηγό τα νερά Ρούβα και ασφαλώ τον ΠΑΟΚ, που είναι ο οικοδεσπότη. καταφέρνουν να, να βρίσκονται πρώτων πυλών μια τέτοια ε, διοργάνωση ενό ποδοσφαιρικού final four, μέσα από το οποίο θα αναδειχθεί ο κυπελούχο έψη. Ε. Και ήταν η καλύτερη, νομίζω, κίνηση αυτή από την έψη ε, μετά από δύο χρόνια, που δεν υπήρχαν τελικοί ε, λόγω τη πανδημία, να ε, δημιουργηθεί αυτή η νέα δομή και ήδη το Final Four νομίζω ότι έχει αναδείξει νικήτρια και η νικήτρια είναι η έψη και το τοπικό ποδόσφαιρο μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δίπλα μου πρώτα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Κώστας Μπουμάκης, η κοδεσπότης. Στο γήποδο του ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί ο τελικός, του... ο τελικός θα φιλοξενηθεί το Final Four, αύριο οι δύο με τελική, το Σάββατο μεγάλο μεγάλος τελ... τελικός και το, το λειτουργικό. Κύριε Μπουμάκη, όπως έχετε τονίσει επανειλημμένος τελευταίες ημέρες για τον για το χωριό του Κουρσόνα για την τοπική κοινωνία η διοργάνωση ενός ε, τελικού σας κάνει υπερήφανους και θέλετε να πάνε όλα καλά και να δείξετε μέσα από αυτή τη διαδικασία και να αναδείξετε και το χωριό του Κουρσόνα και την προσπάθεια που γίνεται στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Θέλουμε να μας μιλήσετε για αυτό το γεγονός. Καταρχήν θέλω να καλησπερίσω ε, όλο το φιλάθλο κόσμο του Ιρακλείου και όχι μόνο. Θέλω να ευχαριστήσω τόσο εγώ προσωπικά όσο και η κοινωνία του Κρουσόνα τον όμπλο του Κρήτη TV που πραγματικά σε κάθε μεγάλο γεγονό βρίσκεται δίπλα στο τοπικό ποδόσφαιρο, στο, ρα... στο αθλητισμό. Ε, Εμεί πριν από τρία χρόνια ε, αναλάβαμε τον τελικό τη διοργάνωση του κυπέλου τη Ένωση Πρωταθλητριών Σωματιών Ηρακλείου. Δυστυχώ ο κορονοϊό δύο χρόνια δεν μα άφησε να γίνει τελικό. Φέτο όμω κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να γίνει μια διοργάνωση όπω φίλε Μανώλη, είπε που πραγματικά περνάει τα σύνορα τη Κρήτη και έχει ε, παραλλαδική εμβέλεια με τη βοήθεια τη περιφέρεια Κρήτη, του Δήμου Μαλεβιζίου, τη Ένωση, του προσωπικά του κ. Τζόρδογκλου, του κ. Πετούση, του, του Βαγγέλη, του, του πρόεδρου τη Επιτροπή Κυπέλου, θεωρώ ότι θα τα αποκριθούμε στι υποχρεώσει μα. Ε, γιατί εκπροσωπούμε μια πάρα πολύ μεγάλη κοινωνία, ένα πάρα πολύ μεγάλο χωριό. Γνωρίζει άλλωστε η καταγωγή σου από εδώ πέρα. Ε, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις ε, στο κομμάτι της επιτυχία. Άρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι θα πω εγώ, ε, για να βγάλουμε εις πέρας ένα τόσο δύσκολο και βαρύ έργο. Όμως με την καθοδήγηση τόσο του Προέδρου όσο και των υπόλοιπων ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από εμάς, θεωρώ ότι και αύριο που είναι η διόμιτη τελική, αλλά και το Σαββάτο που είναι ο μεγάλος τελικός, πραγματικά θα γίνει κάτι που θα μείνει στην ιστορία. Έτσι είναι κύριε Μπουμάκη και νομίζω Μαρία είδαμε πριν λίγο και ωραίες εικόνες από τον Κρουσόνα τώρα που σουρουπώνει αυτό το έτσι επαναστατικό χωριό κεφαλοχώρη του Δήμου Μαλεβιζίου και της Κρήτης με τους τόσους σπουδαίους αγώνες για την ελευθερία. τα παλιά χρόνια. Και κύριε Τζόρτζογλου, πάντα εδώ στον Κρουσόνα πνέει ένα διαφορετικό αέρα, τα λέγαμε, για το τοπικό ποδόσφαιρο. Ε, πάντα το χωριό του Πάοκ είναι κοντά, είναι ένα κεφαλοχώρι το οποίο αγαπάει το ποδόσφαιρο, στηρίζει την ομάδα του Πάοκ. Και νομίζω ότι και σε αυτή τη διοργάνωση, από στιγμή που η έψη αποφάσισε να γίνει το Final Four, ήταν ότι καλύτερο να ξεκινήσετε από τον Κρουσόνα έτσι αυτή την παράδοση με τα Final Four. Θέλουμε και εσά την τοποθέτησή σα. Ε, καταρχήν να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ ε, Στην κοινωνία του κρυσόνα, Στον πρόεδρο του Πάου κρυσόνα, Τον Κώστα τον Πουμάκη Σε όλους αυτούς τους συντελεστέ που μας φιλοξενούν Σε αυτή πράγματι την υπερήφανη γειτονιά της Κρήτης αυτό το υπερήφανο χωριό ε, Και θέλω να ελπίζω και πιστεύω ότι με τη βοήθεια όλων, καταρχήν όλων αυτών των συντελεστών και λέω την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Μαλεβιζίου, τον Πάο Κρουσόνα, τα στελέχη της ΕΨΥ, αυτό το πρώτο Final Four του Κυπέλου, πραγματικά επειδή γίνεται για πρώτη φορά και δεν γίνεται για πρώτη φορά μόνο στο Ηράκλειο, γίνεται για πρώτη φορά μόνο στην Ελλάδα, σε, στο σπορ του ποδοσφαίρου. Θέλω να ελπίζω ότι θα είναι πράγματι κάτι μοναδικό ε, και θα είναι μια ευκαιρία μέσα από αυτή τη διοργάνωση να προβάλλουμε όχι μόνο αυτό το ψυχρό και το στήρο ποδοσφαιρικό γεγονός αλλά μέσα από αυτές τις δράσεις να δείξουμε σε όλη την κοινωνία, σε όλο τον κόσμο ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο γκολ, δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο και πολύ περισσότερο δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση. Ξύλο, βία και τα λοιπά. Είναι κάτι διαφορετικό. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι, το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, το ποδόσφαιρο είναι φιλανθρωπία, το ποδόσφαιρο είναι συνέστημα, το ποδόσφαιρο είναι πολιτισμό, ξαναλέω. Και μέσα λοιπόν από αυτή τη δράση αυτά τα πράγματα θα τα δείξουμε. Με αιμοδοσίε, με μουσική, με τραγούδια και με όλα αυτά τα στοιχεία που πραγματικά ε, όλους όλου εμά στο τέλο πιστεύω να μα κάνουν να νιώσουμε υπερήφανοι. Και με την παρουσία ασφαλώ, Πρόεδρε, δύο σπουδαίων προσωπικότητων. Μεταξύ άλλων, του Θοδωρή Ζαγοράκη και του Γιώργου Καραγκούνη. Άλλωστε, με το Θοδωρή Ζαγοράκη έχετε και μία σχέση, όπως και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, μία πολύ στενή φιλική σχέση. Έτσι, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο. <συνήθεια> ναι, θα μα το πείτε αυτό. Τι έγινε με το Θοδωρή Ζαγοράκη πριν λίγα χρόνια στι Αρχάνε και πώς ο Θοδωρή Ζαγοράκη ουσιαστικά έκανε το προξενιό για να έρθει τελικώ στον ε, κρυσόνα. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση. Πάντω, είναι μεγάλη σύμπτωση, γιατί ακριβώ στον ίδιο χώρο, <συνήθεια> πριν τρία χρόνια ήταν μέσα του Απρίλη του 2019 που ήταν παραμονές του Πάσχα, τη Μεγαλοβδομάδα και ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης, ήρθε στον Κροσόνα για να δει το φίλο του τον Κώστα το Μάγι ε, και να κάνει Πάσχα εδώ, όπως έκανε και Πάσχα εδώ. Τότε λοιπόν κάνοντας μια βόλτα και την κάνανε προπόνηση οι παίχτες, ε, του είπανε τι κάνουμε, τι γίνεται, τι θέλεις από τον που του λέει η Κώστα και να μας φέρει λέει, μια μεγάλη διοργάνωση. Πράγματι, εγώ τότε είπα ότι εφόσον περάσει από την εκτελεστική, δεσμεύομαι το επόμενο μεγάλο, μεγάλη διοργάνωση, το Κύπρο, δηλαδή να γίνει στον Κουρσόνα. Για δύο χρόνια δεν έγινε διοργάνωση λόγω της πανδημίας. Γίνεται τώρα και... Ε, με προξενητή, λοιπόν, το 3ο έρχεται το πρώτο Final Four που γίνεται στο Ηράκλειο, στον Κρουσόνα. Κάπως έτσι έγινε. Έτσι είναι και να περάσουμε και στον ε, κύριο Βαγγέλη Πετούση, τον πρόεδρο της Επιτροπής Κυπέλου. Κύριε Πετούση, το γήπεδο του Κρουσόνα, έστω έτσι και χωρίς κόσμο στην κερκίδες, είναι πανέμορφο και σίγουρα περιμένουμε και πάρα πολύ κόσμο και αύριο που είναι οι δύο ημιτελικοί και ασφαλώς το Σάββατο στον ε, μεγάλο τελικό. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα και για εσάς ως Επιτροπή Κυπέλλου αυτή η νέα δομή, το Final Four. Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Όντω, ε, τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Διότι όλοι αδειμονούν να δουν τη νέα δομή του κυπέλου που έγινε φέτο. Μην ξεχνάμε ότι μετά από δύο χρόνια χωρί τελικού, ο κόσμο διψάει να δει ένα μεγάλο event στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ήτανε, όλοι ξέρουμε ότι ήταν μια έμπνευση του κ. Φανουράκη και την υλοποιεί η Επιτροπή μα όσο μπορεί καλύτερα. Βέβαια, λοιπόν, υπάρχουν εξελίξει και μπορούμε να το εξελίξουμε ακόμα περισσότερο το Final Four. Ε, Εμεί θέλουμε να καλέσουμε όλο το κόσμο να έρθει να δει το Final Four, να συμμετέχει στον Κρουσόνα και στα ημιτελικά που είναι αύριο και στο τελικό του Σαββάτου. Θα είναι μια γιορτή αρχικά και εννοείται μετά ότι θα δούμε και το αγωνιστικό μα κομμάτι. Θα, θα, ήθελα, κύριε Τζόρζουγλου, υπάρχει κάποια έκπληξη από αυτέ που δεν έχετε πει, γιατί ξέρουμε ότι θα υπάρχουν τελετουργικά, θα υπάρχουν χορευτικά συγκροτήματα, θα υπάρχουν μαντινάδε. Υπάρχει κάτι που μπορείτε να μα πείτε ή θα τα κρατάτε όλα για το Σάββατο. Εάν πούμε τι εκπλήξει, πάβει να υπάρχει έκπληξη. Άρα λοιπόν, α αφήσουμε τον κόσμο στην αγωνία του. Ε, αυτό μπορώ να υποσχεθώ και εγώ, και ο Μπουμάκη, ο Κώστα, και ο Πετούση, και ο Δήμο Μαλεβιζίου είναι ότι πράγματι θα είναι μια γιορτή, δεν θα είναι ένα ποδοσφαιρικό γεγονός. Θα είναι ένα μήνυμα το πώς βλέπουμε το ποδόσφαιρο στο Ηράκλειο. Επίσης να πω ότι την Παρασκευή έχουμε κάποιες άλλες δράσεις, κάποιες άλλες εκδηλώσεις. μια δεξιώση που θα κάνει ο Δήμος Μαλεβιζίου στο κέντρο Πετούσης. Το Σάββατο το πρωί επίσης θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος του Μαλεβιζίου ότι έξω από το Δήμο Μαλεβιζίου θα γίνουν κάποια αεορταστικά, όμορφα σχέση με ποδόσφαιρο, με πολιτισμό, με μουσική κτλ. Και το όλο πρόγραμμα, όπως είπαμε η άλλη μια φορά, θα κλείσει ε, το Σάββατο το βράδυ εδώ με πολλές εκπλήξεις και όμορφες εκπλήξεις. Λοιπόν, Μαρία, ακούσαμε τον κύριο Μπουμάκη, τον κύριο Τζόρτζογλου και τον κύριο Πετούση εδώ. Σε απευθεία μετάδοση από το γύποδο του Κρουσόνα, που σίγουρα για το επόμενο τρίμερο εδώ θα αποτελέσει το επίκεντρο του Ιρακλιωτικού ποδοσφαίρου. Πρώτο Final Four, κυπέλου ΕΨΥ, -E, υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, με τη συνδιοργάνωση της περιφέρειας Κρήτης, με τη περιφέρεια Κρήτη, με την μεγάλη χορηγία από το νερό Ρούβα. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη διοργάνωση και τι καλύτερο από το φύλαθο κοινό του ρακλίου, πέρα από το φύλαθο κοινό των τεσσάρων ομάδων. Το φίλο Αθωκινού του Ηρακλείου να έρθει να παρακολουθήσει αυτή τη γιορτή Μάλιστα. του Ηρακλειώτικου Ποδοσφαίρου. Η Κρήτη TV θα είναι εδώ και στου αγώνε αύριο, αλλά ασφαλώ και μέσα από την απευθεία τηλεοπτική μετάδοση το, το Σάββατο στι 5 παρατέταρτο. Παρα όσοι, να, ναι, ε, ναι, 6 6 παρα όσοι δεν καταφέρουν να βρίσκονται στον γήπο του Κρουσόνα θα συντονίσουν του τηλεοπτικού του δέκτε στην Κρήτη TV, όπου θα μεταφερθεί απευθεία ήχο και εικόνα από αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου πρώτο Final Four κυπέλου ΕΨΥ. Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα και τους καλεσμένους σου για αυτό το αναλυτικό ρεπορτάζ.